το φάρμακο, η φαρμακευτική περίθαλψη καλύτερα, είναι σημαντική πλευρά των προβλημάτων της υγείας του λαού μας, τα οποία προβλήματα επιδεινώνονται όλο και περισσότερο ως αποτέλεσμα ανθυγιεινών, αντιλαϊκών πολιτικών και μέτρων όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, η υγεία του λαού μας έχει μπει στο ζύγι του κόστους ωφέλους, όπως και η πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία. Το ίδιο άλλωστε δεν κάνουν με τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τους σεισμούς, βάζοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αστικού κράτους, των κυβερνήσεων διαχρονικά. Το κριτήριό τους ήταν και είναι οι αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Το πώς θα περισσέψει ζεστό κρατικό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τις πολεμικές νατοικές δαπάνες, κλείνοντας διαρκώς τη στρόφιγγα της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας, αφαιμάζοντας το λαιλατημένο εισόδημα ασθενών και ασφαλιστικών ταμείων. Και οι αριθμοί βέβαια δεν λένε ποτέ ψέματα. Την περίοδο 16-20, ενώ η κρατική δαπάνη μειώθηκε κατά 2,5%, η ιδιωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,5% και η δαπάνη ασφαλιστικών ταμείων επίσης αυξήθηκε κατά 16,8%. Η συνολική δαπάνη αύξησης δαπανών υγείας κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ έγινε αποκλειστικά τόσο από τις ιδιωτικές δαπάνες, όσο και τις δαπάνες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτοντας και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Και εδώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε για πρώτη φορά ένα μέρος των εσόδων για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή πάλι από τα χρήματα των εργαζομένων, επιβάλλοντας επιπλέον εισφορές των εργαζομένων για τον κλάδο υγείας, 6% στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. Στις ίδιες ράγες κινείται και ο προϋπολογισμός για το 2023. Μόλις το 53% των εσόδων θα προέρχεται από την κρατική χρηματοδότηση και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 31% περίπου, θα αφορά τα ίδια έσοδα, απευθείας δηλαδή πληρωμές των ασθενών και έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιβεβαιώνεται ότι η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την αυτοχρηματοδότησή τους, πουλώντας τις υπηρεσίες τους είτε απευθείας στους ασθενείς πελάτες, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 2014 και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφάρμοσε πιλωτικά το 2018 σε 18 νοσοκομεία το νόμο για την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των νοσοκομείων με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πήγε ακόμα παραπέρα με τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας, στην οποία ανήκει το νοσοκομείο Σαντορίνης, ενώ την πιο πρόσφατη πράξη του δράματος έπαιξε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Μεθοδεύεται συστηματικά η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων υγείας σε προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, η οποία αποτελεί το κυριότερο παράγοντα που εξωθεί τους ασθενείς να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο ιδιωτικό έργο των νοσοκομείων, όπως στα απογευματινά ιατρία και στα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Αυτή είναι η αιτία που εξωθεί σε παρέτηση τους υγειονομικούς, όπως το Ρέθυμνο, σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αξιόλογοι υγειονομικοί που ταύτισαν τη ζωή τους με το νοσοκομείο και που σήμερα το νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπως και πολλά άλλα, ψυχοραγούν. Που στερήθηκαν ρεπό, άδειες στην επιστημονική τους εξέλιξη, που στέρισαν ελεύθερο χρόνο από τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, από την προσωπική τους ζωή για να τα κρατήσουν όρθια. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι ιδιωτικοί όμιλοι ακονίζουν τα μαχαίρια, όπως η ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου που πέρασε πριν 3 χρόνια στην ιδιοκτησία ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρώπη, αναβάθμισε πρόσφατα τα χειρουργεία της με προηγμένες τεχνολογίες. Ενώ μεγάλο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ετοιμάζεται να ανοίξει και στην Ιεράπετρα για να καλύψει το κενό που αφήνουν οι ελλείψεις των ακτινολογικών εργαστηρίων των δημόσιων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου. Σε αυτό το σχέδιο των αναδιαρθρώσεων προβλέπεται η παραπέρα συγχώνευση ή κατάργηση δημόσιων νοσοκομείων, κλινικών και μονάδων της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το επιχείρημα ότι περισσεύουν, με το επιχείρημα των κοντινών αποστάσεων, των αλληλοεπικαλύψεων και της πατάλης δυνάμεων που τις κάνει κοστοβόρες. Τέτοια περίπτωση είναι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Με ευθύνη και της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων
κυβερνήσεων, ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο με σοβαρές ελλείψεις σε όλους τους τομείς που καθιστούν τη λειτουργία του ανεπαρκή, αν όχι επικίνδυνη. Η ανθρώπινη αλυσίδα που αγκάλιασε το νοσοκομείο, βέβαια, της Ιεράπετρας, οι χιλιάδες λαού που βγήκαν στο δρόμο για να το υπερασπιστούν, δείχνουν το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που προώθησε η κυβέρνηση ως προέκταση της αντιλαϊκής μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 αποσκοπεί στην παραπέρα μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για την ανάπτυξη, στελέχωση και τις παροχές των δημοσίων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πίσω από το νόμο 4931 του 2022 με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Γιατρός για όλους» και τα λοιπά, βρίσκεται η ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικής δράσης σε βάρος της υγείας του λαού, πολιτική που η πανδημία έδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πόσο εγκληματική είναι, με χιλιάδες νεκρούς. Στη βάση αυτή, η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο που θα γίνεται η αγορά υπηρεσιών υγείας μέσω του οικογενειακού γιατρού, αρκεί, όπως λένε, να περιοριστεί το κόστος που προκαλεί στο σύστημα ο ασφαλισμένος. Ο οικογενειακός γιατρός θα λειτουργεί ως κόφτης, ώστε πρακτικά να διασφαλίζει και μάλιστα έναντι ποινής ότι αυτά που θα στοιχίζει ο ασφαλισμένος στα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα υπερβαίνουν το όριο των πετσοκομμένων προϋπολογισμών. Όμως η λογική του κόστους, είτε αφορά την πρόληψη είτε τη θεραπεία και αποκατάσταση, οδηγεί σε αδιέξοδο για την υγεία του λαού. Ακόμα και στην πλήρη ανάπτυξη αυτού του νέου συστήματος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για 15-λεπτή εξέταση ανασθενή, θα σημαίνει το πολύ μια συνταγογράφηση φαρμάκων ή μια υποτυπώδη εξέταση. Μάλιστα, ενώ αρχικά προβλεπόταν και δωρεάν ιατρική επίσκεψη στο σπίτι, τελικά αφαιρέθηκε, που σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς που δεν μπορούν ή και δεν χρειάζεται να μετακινηθούν σε μονάδα υγείας θα πληρώνουν την κατοίκον ιατρική επίσκεψη. Η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι η τόμη με τους οικογενειακούς γιατρούς ενισχύει τη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό θα ίσχυε αν αποτελούσαν αποκεντρωμένες μονάδες ενός αναπτυγμένου κρατικού πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, οι οποίες θα απαρτίζονται από έναν γενικό γιατρό ή παθολόγο και έναν παιδίατρο που θα αποτελούν αντίστοιχα τον οικογενειακό γιατρό σε ενήλικες και στα παιδιά. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο βασικός πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να είναι η πρόληψη, η οποία πριν απ' όλα πρέπει να απευθύνεται στους υγιείς πριν αρρωστήσουν. Περιλαμβάνει υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ιατρικής της εργασίας, προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, σχολικής υγείας, οδοντιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, υπηρεσίες παρακολούθησης και ολόπλευρης στήριξης των χρονίων πασχόντων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, και υπηρεσίες κατοίκων νοσηλείας, κινητές μονάδες πρώτων βοηθειών και το σύστημα διακομιδών. Υπηρεσίες που θα λειτουργούν στο πλαίσιο κέντρων υγείας, κλείνω κύριε Πρόεδρε, χωροταξικά κατανεμημένων, έτσι ώστε να καλύπτουν με επάρκεια όλη τη χώρα ανάλογα τις γεωγραφικές, κοινωνικές, δημογραφικές, επιδημιολογικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Κυρίες και κύριοι, ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας αυτού του κοινωνικού οικονομικού συστήματος είναι σε αντίθεση με την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή την πρόληψη. Κατά συνέπεια, είναι ανέφικτο και ουτοπικό να περιμένουμε να σώσουν το λαό οι αυτόκλητοι σωτήρες, εκείνοι δηλαδή που ευθύνονται για τα δεινά του. Αυτοί που έλεγαν την περίοδο της πανδημίας ότι θα λογαριαστούμε μετά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ζητούσαν υπουργούς κοινής ευθύνης. Μόνο ο λαός μπορεί να αχρηστεύσει τις παγίδες που του ξαναστείνουν τα κόμματα του κατεστημένου, να φτάσει στην κάλπη με κριτήριο τη δική του ζωή, τα δικά του δικαιώματα. Η ελπίδα γεννιέται μέσα από τα συντρίμμια, αρκεί να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο όπως έκοψαν οι διασώστες τον ομφάλιο λόρο του βρέφους από την αδικοχαμένη μητέρα του στη Συρία, από όσους μας φέρνουν αντιμέτωπους με ψεύτικα διλήμματα και εκβιασμούς. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να πούν όλοι φτάνει ως εδώ. Και αυτό το φτάνει ως εδώ στις εκλογές γράφεται με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δυνατό.